Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 6 Μαρτίου του 2024. Σήμερα δεν κάνω λάθος, γιατί σήμερα είναι τα γενέθλιά μου, οπότε δεν μπορούσα να κάνω λάθος στην ημερομηνία. Τη μέρα ίσως. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μου ευχήθηκαν, είτε με μηνύματα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε και στο τηλέφωνο. Ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά. Εγώ ομολογώ ότι γενέθλια δεν κάναμε στο χωριό ποτέ, δεν υπήρχε τέτοιο έννοια γενέθλια. Όσο αρχίσαμε και πηγαίναμε προς τις πόλεις ή τέλος πάντων γινόταν η ενσωμάτωση στον αστικό τρόπο ζωής, αρχίσαμε να μιλάμε και για τα γενέθλια. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ για τις ευχές, να είστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι καλά, όλος ο κόσμος να είναι καλά. Θα ξεκινήσουμε με ορισμένα σχόλια που έστειλαν φίλοι στο κανάλι ή και προσωπικά στην ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο. Ένας φίλος, δεν κατάλαβα αν θέλει να πω το όνομά του, οπότε δεν το λέω. Ναι, επώνυμο δεν λέω, λέει είμαι ο Νίκος, μένω στην Αθήνα, οι παππούδες μου ήταν από την Τραπεζούντα, σε 2 εβδομάδες γίνομαι 55 χρονών. Είμαι στατιστικός. Εγώ έκλεισα τα 64, έκανα το πρώτο βήμα, αύριο κάνω στα 65. Είμαι μαθηματικός, στατιστικός και σε στέλνω σε mail. Δεν επιθυμώ να σπαταλήσεις το χρόνο σου για μένα, απλώς θα επαναλάβω μόνο την παράκλησή μου να επαναλαμβάνεις που και που και την πρόταση. Εάν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια, τότε αυτομάτως θα εξαφανιστεί το 90-95% των τουρκικών διεκδικήσεων και των προβλημάτων σε εισαγωγικά στο Αιγαίο και θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και εμείς όλους τους πόρους του, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αλιεία, κυρίως αλιεία, με άμεσο και έμεσο όφελος στην οικονομία και στο βιωτικό επίπεδο όλων μας. Να προσθέσω σε αυτό και την γεωπολιτική ισχύ που αποκτά η χώρα ελέγχοντας το σύνολο του Αιγαίου πελάγους. Την τεράστια γεωπολιτική ισχύ και αξία, διότι το ζητούμενο για την Τουρκία με τη γαλάζια πατρίδα δεν είναι μόνο τα πετρέλαια και τα ψάρια και τα νησιά. Είναι ο έλεγχος του άξονα, δηλαδή θέλει να έχει αποκλειστικά τον έλεγχο του μεταφορικού άξονα, του θαλάσσιου άξονα, στενά Κωνσταντινούπολεως, στενά Ελισπόντου, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος και Δυτική Μεσόγειος. Γι' αυτό ζητάει. Και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει εδώ τα δικά μας τα υφοστήρες που έκαναν το συνέδριο αυτό της Καθημερινής στο Αμερικανικό Κολέγιο υπό αυστερά μέτρα ασφαλείας. Αυτοί δεν έχουν και ίχνους ντροπής πάνω τους. Δηλαδή, συγγνώμη, μιλάς για τη μεταπολίτευση. Κάνε το ανοιχτά, κάπου στο Ζάπιο, κάπου να έχει και μια εμβληματική, μια συμβολική σημασία. Όταν το κάνεις μέσα στον τυρί, τι μήνυμα δίνεις στους Έλληνες? Και εντάξει, το έκαναν οι διοργανωτές. Αυτοί που πήγαν και μίλησαν δεν σκέφτηκαν καθόλου? Κάτσε ρε παιδιά, πού πάμε να μιλήσουμε? Τι μήνυμα δίνουμε στους Έλληνες πολίτες? Οι Έλληνες πολίτες όμως σας δίνουν άλλο μήνυμα. Το μήνυμα με το 1,5 εκατομμύριο υπογραφές στη Σκαρίστιάνη το κείμενο, το αίτημα. Και σας έρχονται κι άλλα, περιμένετε σε ευρωεκλογές τι θα πάθετε. Όλοι εσείς, το ενιαίο κόμμα, τα τρία κόμματα που είναι ένα, αυτό μας έδειξαν τουλάχιστον. Θα μου πεις ο Βενιζέλος δεν εκφράζει το Πασόκ. Εντάξει, ούτε ο Κοτζιάς στο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, αλλά γίνονται συνερμοί. Λέει λοιπόν ο φίλος μας ο Νίκος να επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα 12 μίλια. Πάμε τώρα. Διότι ναι μεν εσύ λες συνέχεια όχι στη γαλάζια πατρίδα, όχι στη γαλάζια πατρίδα, όχι στη γαλάζια πατρίδα, αλλά υποσυνείδητα αυτό που μένει και εντυπώνεται μέσα στο μυαλό του ανθρώπου είναι το δυστυχώς γαλάζια πατρίδα, δυστυχώς γαλάζια πατρίδα, δυστυχώς γαλάζια πατρίδα. Και έτσι στο τέλος θα περιμένουμε κάποια στιγμή να τη δούμε να γίνεται πράξη ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ενώ αν λέμε συνέχεια επέκταση 12 μίλια, επέκταση 12 μίλια, επέκταση 12 μίλια, και εντυπωθεί μέσα στο μυαλό μας αυτό, τότε θα αναδύεται συνεχώς αυτόματα σε συζητήσεις, σε πολιτικούς κλπ. Το ερώτημα, όπα, τα 12 μίλια. Πού είναι τα 12 μίλια,
Τι γίνεται με τα 12 μίλια, τι κάνετε, πού είναι τα αυτονόητα 12 μίλια, ε? Έχεις δίκιο Νίκο, αν υπήρχε και δάσκαλος που ήταν, που έκανε μαθήματα στους, ακαδημαϊκός δάσκαλος στους πολιτικούς, θα τους έβαζε και τιμωρία. Να μου γράψετε 1000 φορές, θα επεκτείνω τα χωρικά έτα στα 12 μίλια και να μου τα φέρετε αύριο. Σωστό. Πάμε παρακάτω. Παρόμοια είναι και η λογική μου με το να εντυπωθεί και να υπάρχει αυτόματα ο συνειρμός. Ό,τι ακριβώς γίνει στο Κόσοβο θα γίνει και στη Βόρειο Ήπειρο. Ό,τι ακριβώς γίνει για το Κόσοβο να γίνει και για τη Βόρειο Ήπειρο. Ξέρω, παρότι ξέρω ότι διαφωνείς. Δεν ξέρω, δεν διαφωνώ. Απλά είναι μία ρίση που την είχε πει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα θα απαιτήσει σε επίσκεψή του στην περιοχή ό,τι ισχύσει, καθεστώς ισχύσει για το Κωσυφοπαίδιο, να ισχύσει και για τη Βόρειο Ήπειρο. Το ξέχασαν εδώ τα... και ο ίδιος ο γιος το ξέχασε και η κόρη του. Επίσης λέει, σου στέλνω δύο συνδέσμους με δύο φωτογραφίες από την κατεχόμενη Χεβρώνα. Υπόψη ότι δεν είμαι ούτε με τους μεν, ούτε με τους δε, ούτε με τους Ισραηλινούς, ούτε με τους Παλαιστίνιους. Στην πρώτη φαίνεται, επειδή είσαι κανονικός άνθρωπος, γιατί όλοι όσοι συντάσσονται κάπου χωρίς να έχουν ανοιχτά τα μάτια, έχουν πρόβλημα. Στην πρώτη φαίνεται ένα δίκτυο που έχουν απλώσει οι Παλαιστίνοι για να μην τους πετάνε σκουπίδια οι έπικοι. Στη δεύτερη έχουν γράψει οι Ισραηλινοί θάνατο στους Άραβες στο κέντρο της πόλης αυτής των Παλαιστινίων. Είναι πραγματικά απίστευτο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι προφανώς οι Ισραηλοί δεν σκόπευαν να πετάνε σκουπίδια στα κεφάλια Παλαιστινίων όταν έκαναν τον επικισμό, ούτε να γράφουν τα συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά όμως απλώς προέκυψαν εξαιτίας της ανθρώπινης φύσης. Κάτι λέει τώρα και για μας εδώ πέρα. Και πάλι χρόνια πολλά. Ευχαριστώ Νίκο, να είσαι καλά. Δεν λέω το επώνυμό σου για να μην έχουμε και... Δεν έγραψες αν ήθελες να το κοινοποιήσω. Καλημέρα κύριε Καλυτερή. Θα ήθελα να παραθέσω στο κανάλι μια απορία. Για ποιον λόγο υπάρχει τόσο μεγάλη ρωσοφοβία από τη Δύση? Από τα λίγα που ξέρω, η Ρωσία δεν έκανε πολέμους όπως έκανε η Αμερική. Εκτός αν αλλάζει κάτι με το να ονομάσουμε τον πόλεμο αποστολή ειρήνης, όπως κάνουν οι Αμερικανοί. Αν μη τι άλλο, την προκάλεσαν με τα όσα έγιναν στην Ουκρανία από το 2004 και το 2014. Προς Θεού, δεν λέω ότι έκαναν καλά με την εισβολή. Αλλά λύστε με την απορία, γιατί για τους πάμπολους πολέμους που έκανε η Αμερική δεν είχε τις ανάλογες επιπτώσεις? Με εκτίμηση, Παρχαρίδης Θεόφιλος. Ιστερόγραφο. Θα κάνετε κάποια εκδήλωση Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για να έρθουμε να σας γνωρίσουμε? Ε, βέβαια θα κάνουμε. Θα παρουσιάσει ο Σταύρος τα βιβλία του εκεί και αν μπορέσει θα έρθω κι εγώ. Λοιπόν, τώρα δεν είναι θέμα ρωσοφοβίας. Η Ρωσία είναι μια τεράστια περιοχή, η Ρωσική Ομοσπονδία. 11 ώρες. Δηλαδή έχει διαφορά το Βλαδιβοστόκ από την Πετρούπολη. 11 ώρες. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια αχανής περιοχή με πλούτο ο οποίος δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Εννοώ πετρέλαιο, φυσικό αέριο, χρυσό, διαμάντια, αλλά και ο πλούτος της γης αυτής καθεαυτής. Και το γεωπολιτικό και οι δρόμοι του αρκτικού κύκλου από πάνω είναι μια τεράστια δύναμη. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο έχει αποκτήσει τεχνολογία, υψηλή στρατιωτική τεχνολογία, και αναφέρομαι και πυρηνική και αεροδιαστημική και στα οπλικά συστήματα. Είναι λοιπόν ένα αντίπαλο δέος για τη Δύση και έχουν στόχο, η Δύση έχει στόχο να την διαμελήσει. Αυτός είναι ο τελικός στόχος. Και αυτός είναι και ο φόβος της Ρωσίας, ότι αν πάρουν την Ουκρανία τότε πιο εύκολα θα μπορέσουν να κάνουν ενέργειες αποσταθεροποιητικές στο εσωτερικό τους. Άρα η λέξη ρωσοφοβία δεν πιστεύω ότι αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Είναι γεωπολιτική η λόγη της αντιπαλότητας της Δύσης, βασικά των Αγγλοσαξώνων με τη Ρωσία, και αυτοί οι γεωπολιτικοί λόγοι είναι που μέσω των ελεγχόμενων μέσων μαζικής ενημέρωσης στις χώρες της Δύσης αναπτύσσεται αυτή η ρωσοφοβία ή η προκατάληψη απέναντι στους Ρώσους. Τώρα γιατί δεν κατηγορείται η Αμερική που έκανε πολέμους, αυτό είναι θέμα γνωστό, ελέγχεται, είναι κυρίαρχη δύναμη στον κόσμο και γι' αυτό μπορεί και ελέγχει την κοινή γνώμη κυρίως στις φιλικές χώρες. Στέφανος Καραμανόλης. Το πρόβλημα, κύριε Καλυτερή, δεν είναι αυτή καθεαυτή η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, αλλά
το ότι θα τα ιδρύσουν κρατικοδίαιτοι ιδιώτες διαπλεκόμενοι με την κυβέρνηση, οι οποίοι όχι μόνο δεν θα επενδύσουν στη χώρα, αλλά θα απομυζήσουν τους ελάχιστους κρατικούς πόρους που πηγαίνουν για τη δημόσια παιδεία. Το έχουμε δει το έργο με τη δίθεν ιδιωτική πρωτοβουλία στα δημόσια έργα. Λοιπόν, δεν πιστεύω, ακούστε, και έτσι να είναι, εδώ κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία, ότι εδώ και 2 χρόνια κάποιοι που ήξεραν τα σχέδια της κυβέρνησης έχουν αργήσει να αγοράζουν κτίρια κτλ. Και για να κάνουν κερδοσκοπική παρουσία με το πανεπιστήμιά τους. Είπαμε, μπορεί έτσι να είναι όπως θα λες, αλλά είπαμε να μπουν ξεκάθαρες προϋποθέσεις και περιορισμοί. Κανένα πανεπιστήμιο στην Αττική, κανένα, απολύτως, να επιλέξει η Αθήνα, η κυβέρνηση ή να προτείνουν οι περιφέρειες. Ποια περιοχή είναι κατάλληλη να δεχθεί 1 ή 2 πανεπιστήμια και εκεί να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Για παράδειγμα, μία σχολή μαθηματικών στη Σάμμο, όπου ήταν ο Πυθαγόρας, από εκεί δεν ήταν, πως κάνω και λάθος. Μία ιατρική σχολή στην ΚΟ. Έχει τα αεροδρόμια άτεστα, να γίνει μία άλλη σχολή του φιλοσοφίας στην Πέλα, του Αριστοτέλη. Για να μην πω δίπλα στη σχολή του Αριστοτέλη. Να γίνουν λοιπόν τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να έχουμε και ανάπτυξη στη χώρα. Και αυτή, για να πάρεις άδεια, πρέπει να υποβάλεις επενδυτικό πρόγραμμα, δηλαδή κτηρία, εστίες, χώροι αθλητισμού κτλ. Αυτό που δεν έχουν τα πανεπιστήμια τα κρατικά, να έχουν αυτά. Με δικούς τους πόρους. Και φυσικά, τα έχω δει στην Αμερική, στη Βοστόνη, τα πανεπιστήμια είναι μη κερδοσκοπικά. Το Harvard, το Emerson, τα είδα, και το Suffolk, τα οποία τα κέρδη τους τα επανεπενδύουν, επεκτείνονται τα κτίρια τους, κάνουν έρευνα. Αυτό λοιπόν είναι η λογική. Και η Ελλάδα, να μην είμαστε αντίθετοι. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνισμό και με τα κρατικά πανεπιστήμια. Καταρχάς, να μην πηγαίνει ούτε 1 ευρώ σε αυτά τα πανεπιστήμια του κράτους. Ούτε 1. Είπαμε, αυτοί που πηγαίνουν στο εξωτερικό για να πάρουν πρώτο πτυχίο, που είναι χιλιάδες, πολλές, δεκάδες χιλιάδες, αυτοί αντί να πηγαίνουν έξω και να πληρώνουν στη Βουλγαρία, να, φίλος μου είχε 2 κόρες στη Σόφια. 2 κόρες. Η μία ήταν ιατρική, αλλά ήταν φαρμακευτική. Συγγνώμη δηλαδή. Και ξόδεψε ο άνθρωπος 150-200 χιλιάρικα εκεί. Γιατί να μην ξοδευτούν στην Ελλάδα, να τα έχει υπό τον έλεγχό του τα παιδιά. Μην τρελαθούμε τώρα. Μου λέτε κάποιοι παρακάτω ότι είναι πολλοί μεταπτυχιακοί που φεύγουν. Γιατί να μην κάνουν μεταπτυχιακό εδώ στην Ελλάδα. Κάποιοι άλλοι φεύγουν γιατί ούτως ή άλλως θα έφευγαν, γιατί δεν βρίσκουν δουλειές εδώ. Γιατί δεν βλέπετε και το εξής. Άμα γίνουν 10 πανεπιστήμια τέτοια στην Ελλάδα, με 200 καθηγητές το καθένα, είναι 2.000 θέσεις εργασίας μόνο για επιστήμονες. Δεν είναι λίγο. Και αυτό, ξέρετε, έχει επάλληλους κύκλους για να απασχοληθεί κόσμος. Είναι αναπτυξιακό εργαλείο και εκπαιδευτικό και πνευματικό. Δεν πρέπει να είμαστε αρνητικοί υπό την προϋπόθεση ότι θα βάλουμε σαφείς όρους που δεν θα πλήττουν ούτε κατελάχιστον τα δημόσια κρατικά πανεπιστήμια της Ελλάδας, τα οποία είναι κορώνα στο κεφάλι μας, πάνω από το κεφάλι μας τα έχουμε. Δεν θέλουμε να απαξιώσουμε τα δημόσια πανεπιστήμια. Η άποψή μου, έτσι, δεν θέλω να μιλάω τώρα. Ο Καραμανόλης μας το είπε αυτό. Όλγα Χτάπ. Αλήθεια τώρα, κύριε Σάββα, πιστεύετε ότι όντως στην Ελλάδα θα γίνουν έτσι τα πράγματα όσον αφορά τα πανεπιστήμια? Και γιατί να γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και να μην αναβαθμιστούν τα ήδη υπάρχοντα? Αυτό είναι το πρόβλημα. Επίσης, τα νέα παιδιά φεύγουν πρώτα-πρώτα, διότι ξέρουν πως δεν θα υπάρχει επαγγελματική αποκατάσταση. Δεν είναι έτσι. Αυτό που σας προανέφερα το φίλο μου, και οι 2 κόρες γύρισαν στην Ελλάδα από τη Σόφια. Φεύγουν γιατί είναι πιο εύκολο να σπουδάσουν αυτό που θέλουν, τέλος πάντων, αρκεί να έρχονται με επίπεδο. Βασίλειος Ιωαννίδης. Τα παιδιά, πρώτον, τα παιδιά δεν φεύγουν για το όνομα του Πανεπιστημίου. Δεύτερον, δεν γίνεται να μην γίνουν κερδοσκοπικές επενδύσεις. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Γιατί δεν γίνεται? Σας έφερα παράδειγμα πριν από λίγο. Όρος. Οικονομικός έλεγχος. Τα κέρδη επανεπενδύονται στην Ελλάδα. Αλλιώς δεν παίρνεις άδεια. Γεια, φύγε. Να έρθει αυτός που μπορεί. Χρήστος.
Τα μυαλά φεύγουν στο εξωτερικό και μετά την αποφύτηση από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Χωρίς σύνδεση με την αγορά εργασίας, με την οικονομία διαλυμένη, ποιος νέος θα καθίσει εδώ. Σωστός. Αρχισίγμα. Σύμφωνα με στατιστικές που διάβασα, η συντριπτική πλειοψηφία που βγαίνουν έξω για σπουδές είναι μεταπτυχιακοί σπουδαστές ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων και επιλέγουν το εξωτερικό κυρίως για να βρουν εργασιακές ευκαιρίες, γιατί στην Ελλάδα θα καταλήξουν σε γκαρσόνια σεζόν. Δεν είναι η συντριπτική πλειοψηφία, είναι πολλοί. Εάν όμως έχουμε πανεπιστήμια που τους δίνουν καλά πτυχία στην Ελλάδα, έστω αυτή την περίοδο του μεταπτυχιακού θα την περάσουν στην Ελλάδα. Μετά, αν δεν βρίσκουν εδώ, θα πάνε έξω, έχεις δίκιο. Ιάσον Χαραλαμπίδης, κύριε Καλλιτερίδη, ήρθα πίσω στην Κύπρο και όλα ήταν με μέσον. Δηλαδή, νομίζετε ότι ο λόγος της φυγής είναι το επίπεδο των πανεπιστημίων? Αυτό είναι το ελάχιστο. Είναι η νοοτροπία, κύριε Καλλιτερίδη. Είναι αδιανόητο να αναμένετε κάποιο άτομο να θυσιάσει κάθε ίχνος αξιοπρέπειας και να πάρει θέση σε πανεπιστήμια με μέσον. Αλλά είναι και το άλλο που είχα να αντιμετωπίσω. Προετοίμασα την εξέταση, την έδωσα στους φοιτητές μου στην Αμερική. Και χωρίς τσιμουδιά έγραψαν το γραπτό τους και ούτε να κλέψουν ούτε να γυρίσουν να δουν το γραπτό τους οι φοιτητοί τους. Στην Κύπρο δούλεψε σαν επίκορος καθηγητής για 2 έτη. Χάραζαν φόρμουλες πάνω στο στυλό. Αυτό δεν είναι αξιοπρέπεια, είναι ξεφτερισμός. Τι να κάνουμε τώρα. Μακάρι αυτά να εκλείψουν, αλλά αυτά τώρα το κλέβει ο ένας από τον άλλον. Αυτά. Γιώργος Κόνο. Κύριε Καλλιτερίδη, το γεγονός ότι τα παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό είναι επειδή είναι λιγοστές ή ανύπαρκτες θέσεις εργασίας. Δημιουργώντας μη κρατικά πανεπιστήμια και με την αύξηση του ανταγωνισμού, τα παιδιά όλο ένα και πιο πολλά θα φεύγουν στο εξωτερικό. Και αν τα πτυχία των μη κρατικών έχουν και αυτά την ίδια αναγνωρισιμότητα, τότε και αυτά με τη σειρά τους θα παίρνουν τον ίδιο δρόμο. Το είπα, αυτό μπορεί να γίνεται έτσι. Απλά μπορεί τα πανεπιστήμια να φέρουν και πλούτο οικονομικό και ανάπτυξη στην Ελλάδα. Το είδαμε στην Κύπρο αυτό. Το είδαμε στα κατεχόμενα, όπου έχουν 50.000 ξένους φοιτητές, παιδιά. 50.000 ξένους φοιτητές. Πάλι λέει για τα κρατικά πανεπιστήμια, σωστό, εντάξει, σε γενικές γραμμές συμφωνώ. Αλεξάν 122. Ήμουν από τα παιδιά που πέρασαν στο ελληνικό πανεπιστήμιο τη δεκαετία του 90. Τότε πάνω από τα μισά παιδιά που δεν πετύχαιναν έφευγαν στο εξωτερικό. Ανατολικό μπλοκ, Ιταλία και Αγγλία. Οι Βρετανοί είχαν από τότε τα πρωτεία στη βιομηχανία πανεπιστημίων. Και οι δύο γονείς από πίσω να δουλεύουν για να σπουδάσουν τα παιδιά. Δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα τώρα, αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να μην γίνει στην Ελλάδα το ίδιο. Το είπαμε αυτό, ρε παιδιά. Το είπαμε αυτό. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μειωθεί η αξία, δεν θα ελαττωθεί η αξία των δημοσίων πανεπιστημίων ούτε κατελάχιστον. Αν υπάρχει τρόπος να γίνει, αν δεν υπάρχει τρόπος να μην γίνει. Υπόθεση S300, πρώτα το εθνικό συμφέρον. Μήπως γιατί η κυβέρνηση οργανωμένα έχει υποβαθμίσει τα δημόσια πανεπιστήμια για να ιδρύσει ιδιωτικά ΑΕΗ, σούπερ μάρκετ που εξυπηρετούν τα συμφέροντα πολιτών. Εντάξει, σε αυτό το κανάλι, την εκπομπή τη χθεσινή. Εντάξει, είπαμε, αν τα έχει υποβαθμίσει οργανωμένα, εδώ είναι οι πολίτες, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, όπως πάει να γίνει με την κυρία Καρίστιανη, όπως γίνεται στην Ελβετία, για να μην κάνουν πολιτική ό,τι γουστάρουν. Χρήστος Γκίκας. Κύριε Καλλιτερίδη, κατανοώ πως φαίνεται ότι το συμφέρον μας σαν χώρα δείχνει πως βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον επιβάλλεται να είμαστε με τη Δύση. Αλλά κατά τη γνώμη μου, αυτό που ονομάζεται και εσείς ως βαθύ κράτος, η ανώτατη ελίτ που κυβερνά τις δυτικές χώρες τουλάχιστον, είναι η κακή και μακροπρόθεσμα μόνο βλάβη θα επιφέρουν στη χώρα μας. Το λέω απλοϊκά, αλλά ειλικρινά διαφωνείτε? Ακούστε, ο γεωπολιτικός προσανατολισμός της χώρας, όποτε επιχειρήθηκε να αλλάξει, 2 φορές τον 20ο αιώνα, μας οδήγησε σε μείζονες καταστροφές. Η μία ήταν με τον εθνικό διχασμό, τότε που ο βασιλιάς επιχείρησε να στρέψει την Ελλάδα προς τη Γερμανία, είχαμε τον εθνικό διχασμό, 2 κυβερνήσεις βομβάρδισαν την Αθήνα και μετά αυτή η κατάσταση μας οδήγησε στη μικρασιατική καταστροφή. Δεν έχω χρόνο τώρα να το... Δεύτερη φορά ήταν στην κατοχή. Στην κατοχή, τότε η χώρα είπαμε ότι είναι γεωπολιτικά προσανατολισμένη προς ναυτικές δυνάμεις στη Βρετανία, την Αμερική. Κάποιοι στην Ελλάδα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, δημιούργησαν το ΕΑΜ με στόχο την επόμενη μέρα να στρίψουν την Ελλάδα προς τη Σοβιετική Ένωση. Εκεί ακολούθησε ο εμφύλιος πόλεμος και τα πληρώνουμε τα σπασμένα. Οι πληγές του εμφυλίου πολέμου επηρεάζουν μέχρι και σήμερα και την οικονομική και την πολιτική ζωή του τόπου και την κοινωνική μας ζωή. Άρα δεν μπορούμε να θίξουμε το ζήτημα του γεωπολιτικού προσανατολισμού
χωρίς να διδαχθούμε από τα παθήματα των δύο προηγουμένων φορών. Όμως, είμαστε γεωπολιτικά προσανατολισμένοι προς τη Δύση, αλλά πρέπει να αποκτήσουμε την υπόσταση κανονικού κράτους. Δηλαδή να μην είμαστε δεδομένοι, να μην μας θεωρούν μπανανία, να μπορούμε να υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα, ό,τι έγραψε στο θεσινό τίτλο. Πρώτα το εθνικό συμφέρον και μετά το συμμαχικό. Αν γίνει αυτό δόγμα στην κοινωνία μας και το επιβάλλουμε σε αυτούς που κυβερνάν, τότε τα προβλήματα που έχουμε επειδή είμαστε προσανατολισμένοι προς τη Δύση θα είναι πολύ λιγότερα ή μπορεί και να μηδενιστούν. Πάμε τώρα, έχουμε δύο σχόλια. Ο Σταύρος έδωσε χθες μια συνέντευξη στο Μιλιτέρ, νομίζω ότι την έβαλε και στο κανάλι, θα τη δούμε και σε εμάς, που πραγματικά αξίζει τον κόπο να την δει κανείς. Διαβάζω δύο σχόλια. Εξαιρετικός ο Σταύρος Καλεντερίδης, οξυδερκής, με μεστό και κατανοητό λόγο, είναι ένας άνθρωπος με όραμα, εμπνεόμενος όπως και ο πατέρας του, από πατριωτικό δημοκρατικό φρόνημα, παρακολουθούμε και συμπλέουμε στον αγώνα του για εκδημοκρατισμό του πολιτεύματος, της εκλόγιμης μοναρχίας και του κοτσαμπασισμού που τρώει τις άρκες του ελληνισμού και του ελλαδικού κράτους. Ευελπιστούμε και αγωνιζόμαστε για την ολοκλήρωση του οράματος των αγωνιστών του 1821, της απελευθέρωσης της πατρίδας μας από την τουρκοκρατία αρχικά και από την κομματοκρατία που έχουν εγκαταστήσει οι τοποτερετές στο προτεκτοράτο. Ευχαριστούμε τον Καρβουνόπουλο που από το μετερίζι του επιτελεί κοινωνικό έργο με ήθος και αγώνα για την ελεύθερη ενημέρωση των πολιτών. Είδατε που οι πολίτες που λένε όμορφα λόγια, και δεν λέω επειδή τα λέγε το Σταύρο, λέω τα υπόλοιπα. Ο Τζιμ Μπόρας τα είπε αυτά. Πάμε τώρα, ο Τζι Βομπύρης. Παρεμπιπτόντος στο βιβλίο στο οποίο αναφέρθηκε, το βιβλίο είναι αυτό. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, του Σταύρου. Παρεμπιπτόντος στο βιβλίο στο οποίο αναφέρθηκε στην εκπομπή και έχει συγγράψει ο Σταύρος Καλεντερίδης, τον ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, είναι από τα κορυφαία στο είδος του. Αξίζει να το διαβάσει όποιος έχει σχετικό ενδιαφέρον. Έχει ακαδημαϊκή αρτιότητα, ενώ ταυτόχρονα διαβάζεται πολύ ευχάριστα. Προσωπικά το αγόρασα από ευγένεια επειδή είχαμε πάει σε μία ομιλία, θεωρώντας ότι θα γράφει όσα ήδη ξέρω. Αλλά με εξέπληξε πολύ δυσάρεστα και μου άλλαξε τον τρόπο που βλέπω τα ελληνοτουρκικά και κάθε μία από τις δύο χώρες. Λοιπόν, αυτά με τους φίλους μας. Θεωρώ πάντως ότι αυτό που έγινε με το συνέδριο της Καθημερινής για τα 50 χρόνια μεταπολίτευσης θα πρέπει να αντιδράσουμε με τέτοιο τρόπο που να έχει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που φαντάστηκαν εκείνοι που το σχεδίασαν. Γιατί, θα το δείτε σε λίγο. Όπως σας είπα, αυτό το συνέδριο ή πώς να το ονομάσω δεν ξέρω, έγινε στο Αμερικανικό Κολέγιο στον Τυρί υπό αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας. Είχε την υποστήριξη της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη και ενός ανθρώπου που φύτεψε εκεί μέσα παρότι δεν έχει ακαδημαϊκές περγαμηνές. Αυτό που μπορώ να σας πω από συζητήσεις που είχα με ανθρώπους κυρίως από το διπλωματικό σώμα σήμανε καμπανάκι, είναι εξοργισμένο, μιλώ για δυνατά ονόματα του Υπουργείου Εξωτερικών. Μιλάω για κορυφαίους διπλωμάτες, κοινώς αποδεκτούς από όλους, ότι αυτό που επιχειρείται και αυτό που επιχειρήθηκε εκεί είναι η μεγάλη ανατροπή. Μια μεγάλη ανατροπή στην καθεστική πολιτική της χώρας με την οποία ήδη διαφωνούμε, τον ντόμινο των υποχωρήσεων. Στα χειρότερα πάμε. Για το θέμα έγραψε ο Παντελής Σαββίδης ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε στις ανιχνεύσεις και θα ήθελα να το διαβάσουμε, να κάνουμε και μερικούς σχολιασμούς. Είναι μακροσκελές, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο. Ο Παντελής Σαββίδης, ένας έχει σπουδάσει μαθηματικά, έχει υπηρετήσει δημοσιογραφία από όσα 45-50 χρόνια, σαν ναι, αλλά θα έλεγα επειδή έχει διαβάσει πολύ και έχει διαβάσει και πολιτική φιλοσοφία, είναι ένας από τους λίγους πολιτικούς φιλόσοφους που έχουμε στην Ελλάδα και ταυτόχρονα ακέραιος δημοσιογράφος.
αναθεωρούν την εξωτερική πολιτική της μεταπολίτευσης. Τα όσα εξέφρασαν για την εξωτερική πολιτική της μεταπολίτευσης Μπακογιάννη, Βενιζέλος, Κοτσιάς αποτελούν στο πάνελ της Καθημερινής και είναι και οι τρεις υπηρέτησαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Υπουργείο Εξωτερικών αποτελούν αναθεώρηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία πρέπει να εξεταστεί η αναθεώρηση. Τη μεταπολίτευση έφερε το πραξικόπημα και η ήττα στην Κύπρο. Μερική αντιστασιακή δράση υπήρξε κατά τη δικτατορία, αλλά δεν μπορούσε να ανατρέψει το καθεστώς. Κύπρος. Η χώρα εισήρχεται στην όποια δημοκρατία με το βαρύ πλήγμα της Κύπρου, το οποίο ενεθάρρυναν και υποστήριξαν οι Αμερικανοί. Ο Κίσιγκερ είχε άμεση εμπλοκή στους σχεδιασμούς και η ΣΥΑ στην παραπλάνηση των αφελών δικτατόρων. Το ερώτημα της επόμενης ήταν τι θα έκανε πλέον η χώρα με μια δύναμη όπως η ΗΠΑ, η οποία και βοήθησε στον εθνικό ακροτηριασμό, αλλά προσφερόταν επιπλέον να μεσολαβήσει για να μην υποστεί η Ελλάδα τα χειρότερα. Με αυτό μας απειλούσαν τότε. Ανεξαρτήτων και όλα αυτά, γιατί δεν στηριζόμαστε στα πόδια μας. Άμα στηρίζεσαι στον άλλον, λέει, κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω, θα σε φάει ο λύκος, ο γκρίζος λύκος. Στα πόδια μας πρέπει να στηριχτούμε. Ανεξαρτήτως της επιλογής εξόδου από το ΝΑΤΟ, την οποία σήμερα όλοι κατακρίνουν, αλλά το κλίμα εκείνων των ημερών την επικρότησαν, το ζήτημα της προσκόλλησης μέχρι της ταύτεσης στην Αμερική κυριάρχησε στη μεταπολίτευση. Οι δύο γραμμές που διαμορφώθηκαν ήταν το Κωνσταντίνο Καραμαλή με το ανήκομενη στη Δύση. Αυτή η παράταξη πάντα κάπου ανήκε, δεν μπορεί να σταθεί μόνη της στα πόδια της και επειδή κυβέρνησε από το 1935 μέχρι το 1941, το έκανε δόγμα της εξωτερικής πολιτικής, να ανήκουμε κάπου και να αποφασίζουν άλλοι για μας. Και σήμερα δηλώνει δεδομένη, και αυτό είναι το νέο δόγμα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, ότι είμαστε ό,τι θέλετε εσείς. Αυτό θα το πληρώσουμε. Η άλλη γραμμή της μεταπολίτευσης είναι του Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία δεν αμφισβήτησε το δυτικό προσανατολισμό της χώρας, αλλά διεκδικούσε βαθμούς αυτονομίας στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής. Το αν ήταν δυνατή ή όχι μια άλλη πολιτική είναι άλλη συζήτηση. Ήταν. Χαμένη είναι η μάχη που δεν έχεις αποφασίσει να δώσεις, Παντελή. Εναλλακτική πολιτική πρόταση αναζήτησης διεξόδου βαθμών αυτονομίας, όχι αλλαγής προσανατολισμού, στη διαμόρφωση της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής δεν υπάρχει σήμερα. Αυτό που είπα πριν διαβάσω. Και αυτό είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη. Το δεδομένο σήμερα, τι εξασφαλίζει από τα εθνικά μας συμφέροντα, κατά πόσο εγγυάται τη συνέχιση της ύπαρξης της Κύπρου. Λεκτικά η Κύπρος βρίσκεται στο λεξιλόγιο της Αθήνας, στα λόγια. Ουσιαστικά όχι. Και αυτή είναι η πρώτη αναθεώρηση της μεταπολιτευτικής εξωτερικής πολιτικής. Κύπρος γιόκ δηλαδή για την Αθήνα. Θαλάσσιες ζώνες. Η δικτατορία επίσης άφησε μια άλλη αρνητική παρακαταθήκη. Επί των ημερών της και με το λάθος τρόπο διεκδίκησης ετέθη θέμα θαλασσίων ζωνών με την Τουρκία, αναφέρει μετά τον Πρίνο. Στο θέμα αυτό οι πολιτικές Καραμαλή Παπανδρέου συνέπιπταν και όπου χρειαζόταν ήταν συμπληρωματικές, η μία επικάλυπτε την άλλη. Κατά απαράδεκτο τρόπο ο Καραμαλής επιχείρησε να αποδώσει λαϊκισμό και εξτρεμισμό στον Ανδρέα Παπανδρέου με το «βυθίσατε το χώρα». Σε μια συνεννοημένη προσπάθεια ελεκτικής κλιμάκωσης της ελληνικής αντίδρασης σε περίπτωση που η Τουρκία επιχειρούσε έρευνες σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Κοινή πρόταση των δύο κομμάτων ήταν πάντα η παραπομπή του θέματος της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας στη Χάγη. Σήμερα το θέμα των εγχωρικών υδάτων που προέκυψε μεταξύ μετά το 1982-1995 θεωρείται εκτός συζήτησης. Γιατί, είδατε τι μας είπε ο Νίκος, κάθε μέρα να λέμε, σιγά σιγά θα μας βάλει να γράφουμε και εμείς κάθε μέρα χίλιες φορές επέκταση στα 12 μίλια. Λοιπόν, σήμερα το θέμα θεωρείται εκτός συζήτησης αυτή τη στιγμή κατά την κυρία Μπακογιάννη με τη σιωπηρή αποδοχή της θέσης από τους άλλους δύο, από τους τρεις, Κοτζιά και Βενιζέλο, στο δε θέμα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ συμφωνούν όλοι να παραμεθεί στη Χάγη. Όταν δεν μπορείς να πείσεις την Αλβανία να υπογράψει ένα υποσχετικό που εκεί ο βαθμός δυσκολίας είναι ένα και στο Αιγαίο είναι χίλια, θα υπογράψει η Τουρκία? Δηλαδή το να λες Χάγη πρέπει να μας περνάτε για ηλίθιους. Ποια Χάγη βρε νούμερα, ποια Χάγη? Η παραπομπή στη Χάγη είναι μια ελληνική θέση από εποχή της μεταπολίτευσης.
αλλά σήμερα λέγεται ότι συζητείται μία ευελιξία των ελληνικών θέσεων. Ευελιξία λένε την υποχώρηση. Σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, για να σταθεί δυνατή η αξιοποίηση των υδρογοναθράκων. Τι σημαίνει αυτό? Να αποχωριστεί το Αιγαίο από την Ανατολική Μεσόγειο και από το Καστελόριζο, εκεί να πάμε σε συνεκμετάλλευση ή πώς το λένε, ή σε συνδιαχείριση, όχι συνεκμετάλλευση, συνεκμετάλλευση γίνεται σε οριοθετημένη, σε συνδιαχείριση, χωρίς να οριοθετήσουμε, που σημαίνει αφήνουμε το Καστελόριζο να πετάει στο πέλαγος μόνο του, έτσι, ανυπεράσπιστο στην ουσία. Και μετά θα πάνε, λέει, για το Αιγαίο. Δεν πρόκειται ποτέ να πάει η Τουρκία στο Αιγαίο. Τρεις επιστολές στον ΟΗΕ και τουρκολιβικό μνημόνιο, δεν υπάρχει περίπτωση Τούρκος πολιτικός, πρόεδρος, να δεχθεί να τα πάρει αυτά πίσω, γιατί με αυτά δεν πας στη Χάγη. Πολύ απλά, είναι απογορευτικό. Με δύο λόγια, για οριοθέτηση ΑΟΣ απαιτείται διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση προϋποθέτει υποχωρήσεις, οι οποίες αν δεν γίνουν δεν θα αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα. Εδώ συγκλίνουν οι θέσεις. Και όπως επισημαίνει ο στρατηγικός αναλυτής Κώστας Λαμπρόπουλος, από τη συζήτηση των τριών προέκυψε πως αν υπάρξει ιστορική ευκαιρία συμφωνίας με την Τουρκία, χρειάζεται συνένεση των κομμάτων που κυβέρνησαν τη χώρα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να περάσει παρακάπτοντας ακραίες εθνικιστικές φωνές. Όποιος σκέφτεται λογικά στην Ελλάδα, τον βαφτίζουν ακραίο εθνικιστή, επειδή υπάρχει κάλος, έχει σχηματιστεί κάλος για τα θέματα αυτά, και έτσι σιωπούν όλα για να μην χαρακτηριστούν και περνάνε τα θέματα τους. Αλλά δεν θα περάσει τώρα. Συμφωνία των τριών κομμάτων, δηλαδή, για να μην ληφθεί υπόψη η λαϊκή αντίδραση σε μια λύση που θα σημαίνει υποχωρήσεις. Διαφορετικά, γιατί χρειάζεται η συνένεση των τριών κομμάτων? Και μια τέτοια συνένεση με τη βοήθεια των ΜΜΕ θα επιβληθεί στην κοινή γνώμη. Το είδαμε με το γάμο των ομοφιλοφίλων. Ο κινησμός στις θέσεις είναι απροκάλυπτος. Συνένεση των κομμάτων επιβολεί τις θέσεις στην κοινή γνώμη από τα ΜΜΕ και όποιος διαφωνεί είναι ακραίος, εθνικιστής και ίσως εκτός συνταγματικού τόξου. Θα μας βγάλουν και παράνομο στο τέλος. Ενός συντάγματος, του οποίου την εφαρμογή επιτηρεί η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία συχνάζει σε wine bar με κομματικές παρέες και εννοεί την απαράδεκτη παρουσία της πρόεδρου της Δημοκρατίας, που είναι το σύμβολο του έθνους που μας ενώνει, στα γλέντια που έκαναν οι δωτοί, αυτοί που επέβαλαν στην Ελλάδα ένα νόμο τον οποίο δεν συζήτησαν με την κοινωνία και τον οποίο ήταν δωτός από τις ΗΠΑ. Και πήγε η πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί. Αυτός είναι δεν υπάρχει μεγαλύτερος ξεπεσμός. Τέλος, ξύνουμε τον πάτο. Πάρτε το χαμπάρι. Εδώ έχουμε δηλαδή και εδώ μία αναθεωρητική διολίσθηση από τις θέσεις της μεταπολίτευσης. Η εξωτερική πολιτική της μεταπολίτευσης προέκρινε το δόγμα της ασφάλειας και της κυριαρχίας της χώρας. Η μετατόπιση σήμερα εστιάζει στην οικονομική εκμετάλλευση των υδρογοναθράκων, έστω και αν υπάρξει υποχώρηση από δικαιώματα που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα με βάση το διεθνές δίκαιο. Για να γίνει κατανοητότερο, η επαφή των ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου δίνει γεωπολιτικό εκτόπισμα σε Αθήνα και Λευκοσία. Η εγκατάλειψη της θέσης αυτής αφαιρεί γεωπολιτική βαρύτητα και προσθέτει ευρώ στα ταμεία. Ποια είναι τα ταμεία? Η μεταπολίτευση προέκρινε την προβολή της κρατικής υπόλοιψης. Η σημερινή πολιτική δεν δίνει βαρύτητα σε παροχημένες, όπως σας θεωρεί, έννοιες. Σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία βασίζει την περιφερειακή της υπόσταση στην προβολή ισχύως. Θα σταματήσει η προβολή αυτή στην οριοθέτηση ΑΟΣ και ευρωεκλογία στην Ελλάδα? Αποκλείεται. Θα πάει παραπέρα. Θα πάρουν εδάφη δηλαδή. Και στο σημείο αυτό να προσταθεί και η δήλωση Κοτσιά ότι συντελείται από στρατικοποίηση των νησιών. Το είπε. Θα δήλωνε κάτι τέτοιο πρώην ΥΠΕΚ σε ένα φόρουμ αν δεν είχε σχετικές πληροφορίες? Το ερώτημα που απασχολούσε την μεταπολίτευση δεν ήταν μόνο αν η αποστατικοποίηση υπονομεύει την άμυνα των νησιών, που το κάνει. Το ερώτημα είναι γιατί επιμένει τόσο η Τουρκία. Η γειτονική χώρα δεν ανησυχεί ότι η Ελλάδα θα της επιτεθεί από τα νησιά. Στην προσπάθειά της να καταστεί δύναμη στην περιοχή, επιδιώκει να αυξήσει τη στρατιωτική, βεβαίως και την οικονομική, παρά τις δυσκολίες που διέρχεται, αλλά και την γεωπολιτική της βαρύτητα. Ελληνικά στρατεύματα στα νησιά σημαίνει ότι η Ελλάδα αποκτά γεωπολιτική σημασία στον κάθετο διάδρομο Αλεξανδρούπολη ως τα Δωδεκάνησα. Θα την αποκτούσε αν επέμενε στην επαφή των ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου μέχρι το Σουέζ. Αν είχαμε κάνει την ΑΟΣ, τότε
Αλεξανδρούπολη, Δωδεκάνησα, Κύπρος, Σουέζ, θα ήταν Ελλάδα, ελληνισμός με την Κύπρο. Θα την αποκτούσε αν επέμεινε στην επαφή το ναός Ελλάδας Κύπρου μέχρι το Σουέζ, αλλά τέτοια πολιτική δεν έχει το αθηναϊκό κατεστημένο. Η Τουρκία επιδιώκει να περάσει σε αυτήν ο έλεγχος του κάθετου διαδρόμου που αναφέρθηκε. Να ελέγχει αυτή τον κάθετο διάδρομο. Στρατιωτική απουσία της Ελλάδας από τα νησιά σημαίνει απώλεια ελέγχου του κάθετου διαδρόμου, άρα και απομείωση της γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας υπέρ της Τουρκίας. Εδώ εδράζεται και η επιμονή του ελέγχου του Αιγαίου ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού. Μακεδονικό. Το τρίτο μεγάλο ζήτημα που απασχόλησε τη μεταπολίτευση ήταν το μακεδονικό, κυρίως μετά την κατάρρευση του Ανατολικού Συνασπισμού και την διάλυση της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Το πάνελ των τριών και τα τρία μεγάλα κόμματα στη Βουλή σήμερα έχουν τη σιωπηρή θέση ότι η Συμφωνία των Πρεσφών ήταν επιτυχία. Αυτό για το οποίο ήμασταν στους δρόμους. Εκατομμύρια άνθρωποι. Ο Κοτζιάς είναι φυσικό να το υποστηρίζει. Ο Βενιζέλος δήλωσε ότι ταυτίζεται μαζί του σε όλα. Η Μπακογιάννη συμφώνησε ως προς την επιτυχία στο όνομα, αλλά είπε ότι διαφωνούσε στην ονομασία της γλώσσας και της ταυτότητας. Δηλαδή, τι μας λέει η τέτοια? Ότι έχουμε μια σούπα, η οποία είναι πεντανόστιμη, αλλά διαφωνεί επειδή μέσα στη σούπα έριξαν δύο φτιαριές κοπριές. Εντάξει. Τότε δεν έμεινε σούπα. Αυτό μας λες. Τι μας λες δηλαδή? Ότι ήταν επιτυχία ονομασία, αλλά διαφωνεί στα άλλα. Τα άλλα ήταν δύο φτιαριές σούπα, τέτοια. Κοπριές μέσα στη σούπα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ντρέπονται για τον εαυτό τους αυτά που λένε? Δηλαδή ότι υποβιβάζουν τον εαυτό τους, δεν το σκέφτονται? Λοιπόν, ουσιαστικά το πάνελ των τριών νομιμοποίησε πολιτικά τη συμφωνία σε αντίθεση με την διάθεση της συντριπτικής πλειονότητας των Ελλήνων πολιτών. Από πού τεκμαίρεται ότι η αποδεκτή θέση πρέπει να είναι των κομμάτων και όποιος διαφωνεί είναι ακραίος εθνικιστής, όταν η διαφωνία της πλειοψηφίας της κοινής γνώμης είναι εμφανής? Και αν αμφισβητείται η πλειοψηφία, θα μπορούσε να καταγραφεί με ένα δημοψήφισμα. Είναι ο ίδιος πληθυσμός που εξέλεξε τα κόμματα στη Βουλή. Αν τα τρία μεγαλύτερα κόμματα επελέγησαν με ψήφους ακραίων εθνικιστών με τους οποίους διαφωνούν, μήπως υπάρχει πρόβλημα πολιτικής νομιμοποίησής τους? Ασφαλώς και υπάρχει. Δεν εκπροσωπούν τους Έλληνες. Αυτοί, όπως έχουν καταντήσει, δεν εκπροσωπούν τους Έλληνες. Είναι αθύρματα και ακολουθήματα ξένων πρεσβειών και ξένων συμφερόντων και των κοζαμπάσιδων εδώ μέσα. Αλλά οι τρεις βρίσκονται σε αντίθεση και με τις θέσεις των κομμάτων της μεταπολίτευσης. Στο μακεδονικό, τα κόμματα της μεταπολίτευσης συνέκλυναν σε μία σύνθετη ονομασία, την οποία αναζητούσαν αλλά δεν συζητούσαν καν ότι ο λαός της γειτονικής χώρας θα ονομαζόταν Μακεδονικός ως προς την ταυτότητα και την εθνικότητά του, ούτε το συζητούσαν. Αν αποδεχόταν το Μακεδονικός, το πρόβλημα θα είχε λυθεί από τα μέσα τη δεκαετία του 90. Και αυτή είναι μία ακόμα αναθεώρηση της πολιτικής μεταπολίτευσης. Πού οδηγούν αυτές οι αναθεωρήσεις? Στη διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής της χώρας, η οποία δεν έχει έρμα και προσαρμόζεται αναλόγως των περιστάσεων και των πιέσεων, μιας χώρας δηλαδή η οποία δεν μπορεί να υποστηρίξει την ακεραιότητά της, μιας χώρας δεδομένης που περιμένει να προσαρμοστεί στις θέσεις του διεθνούς παράγοντα, όχι μόνο στα διεθνή δρόμενα, αλλά και σε ζητήματα που την αφορούν άμεσα. Το κατεστημένο της χώρας δεν έχει πρόβλημα υποχωρήσεων. Υποχωρεί, αρκεί να μην χάσει τα κεκτημένα του. Το πρόβλημα είναι πώς θα περάσει τις υποχωρήσεις στην κοινή γνώμη. Και εδώ ο ρόλος των ΜΜΕ είναι καταλυτικός. Πώς θα αποφύγει ενδεχόμενες δικαστικές διώξεις, και εδώ βοηθά το νομικό σύστημα και η εξάρτηση της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, και πώς δεν θα έχει ενοχλήσεις από την Προεδρία. Και εδώ έχουμε την πρόεδρο που μας βολεύει, τη γνωστή. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο ότι η χώρα αυτή τη στιγμή έχει μία παροδία δημοκρατίας, αυτό δεν νομίζω να απασχολεί κανέναν. Να βολευόμαστε. Το αποτέλεσμα είναι να κινδυνεύει η ύπαρξή της. Υπάρχει υπαρξιακό πρόβλημα για τη χώρα. Τέλος, φορέας της αξιέπαινης οργάνωσης του φόρουμ ήταν η εφημερίδα Καθημερινή. Θεωρείται εφημερίδα έκφρασης της αστικής τάξης της χώρας. Μόνο που τέτοια τάξη δεν διαμορφώθηκε στην Ελλάδα. Η ηθήνουσα τάξη της, όπως τη χαρακτηρίζει ο Ανδρέας Παπανδρέου, είναι κομπραδόρικη με ιδεολογία μικροελλαδικού κοτσαμπασισμού. Για όσους έχουν λησμονήσει την ιστορία, αστική τάξη στη χώρα επιχείρησε να διαμορφώσει ο Ελευθέρης Βενιζέλος και τότε η Καθημερινή τον αντιμαχόταν και τον πολεμούσε στεναρά. Η Καθημερινή λοιπόν δεν εκφράζει την αστική τάξη της χώρας,
διότι τέτοια τάξη απλούστατα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Εκφράσει όμως και τα άλλα ανάλογα μιμιέ, μια τάξη εκατομμυριούχων ή δισεκατομμυριούχων, χαρακτηριστικής υποκουλτούρας που κινείται μεταξύ γηπέδου και μπουζουκιών, με περιορισμένη αντίληψη του γεωγραφικού χώρου της επικράτειας, σε αγαστή συνεργασία με το σύνολο του πολιτικού συστήματος, ενός συστήματος που αυτές τις μέρες αναδιαμορφώνεται, ώστε να εκφράζει τις ίδιες θέσεις σε διαφορετικά πρόσωπα και κόμματα. Αυτό το μείγμα δεν αποτελεί αστικό σύστημα, ούτε αστική τάξη. Λιμένεται τις σάρκες του έθνους και του κράτους και τις διαμοιράζει μεταξύ 4-5 οικονομικών και πολιτικών οικογενειών και τζακιών. Αυτά λέει ο Παντελής Σαββίδης, αρκεί να σας πω το εξής. Σήμερα το πρωί μου είπαν εδώ οι συνεργάτες μου στο βιβλιοπωλείο, εγώ εργάζομαι το πρωί αλλού για να μπορέσουμε να συντηρούμε τον εκδοτικό οίκο και όλα τα άλλα, και ήρθε ένας τύπος εδώ και είπε, δεν είναι εδώ ο κύριος Καλλιτερίδης, λέει, θα τα πω σε εσάς, γιατί λέει τα βάζει με την Αμερική, η Αμερική είναι πανίσχυρη, ποιος μπορεί να αντισταθεί. Δεν ξέρω ποιος τον έστειλε, αν τον έστειλε κανένας αυτόν τον άνθρωπο. Αν τον έστειλε κάποιος, εντάξει, λάθος πόρτα χτύπησε, γιατί εντάξει, τέτοια δεν καταλαβαίνουμε από αυτά. Εάν δεν τον έστειλε, είναι το χειρότερο. Είναι αυτό που έχει εντυπωθεί και έχει εμφυτευθεί στο νου και στην ψυχή των Ελλήνων. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, θα κάνουμε ό,τι μας λένε οι Αμερικανοί ή οποιοδήποτε ισχυρός. Αυτό είναι η τεράστια παγίδα για την πατρίδα μας. Και πιστεύω, όποιοι και να είμαστε, ο καθένας από εμάς, ό,τι και να είμαστε, πιστεύω ότι πρέπει να κοιτάξουμε πίσω, να κοιτάξουμε την ιστορία μας, να κοιτάξουμε την ιστορία των προγόνων μας, όπως είπε προχθές ο Νταλάρας, και με βάση αυτή να κανονίσουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα για αυτή τη χώρα. Πάντως, υποτελείς, σκυμμένοι και γονατισμένοι στον οποιονδήποτε, δεν τιμούμε την ιστορία αυτού του τόπου ούτε τους προγόνους μας. Όρθιοι, με το κεφάλι ψηλά, ευφυείς, να διδαχθούμε από τα παθήματα του παρελθόντος και θα το βρούμε το δρόμο μας. Αλλά προς Θεού, μόνο όρθιοι και με το κεφάλι ψηλά. Ούτε πόντο να μην πέσει το κεφάλι μας, να μην γονατίσουμε, να μην λυγίσουμε. Ούτε πόντο. Τρίτο θέμα είναι η Κύπρος και η Αλβανία. Δυστυχώς, αποτέλεσμα αυτών που περιγράφει ο Παντελής είναι η καταστροφική πορεία και στο ζήτημα της Κύπρου και στο ζήτημα της Βορείου Ηπείρου. Όσον αφορά την Κύπρο, άκουσον, έχει ο Κώστας Βενιζέλος ένα άρθρο στην ιστοσελίδα του Σταύρου Λιγερού που περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στον ΟΗΕ. Ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Volker Turk, παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεσή του για το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, εξήγησε, στην ουσία παρουσίασε την Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία ως ιμπεριαλιστική και ότι είναι καταπιεσμένοι οι Τουρκοκύπριοι. Δηλαδή, ο ρόλος του Στιούαρτ, του απεσταμένου του ΟΗΕ, ο οποίος Στιούαρτ είναι σε ευθεία γραμμή με το Λονδίνο, αυτός του δίνει τις πληροφορίες και τι μας λένε τώρα, ότι πρέπει να υποχωρήσουμε εμείς για να δοθούν κάποια δώρα στους Τουρκοκύπριους και να δημιουργηθούν συνθήκες. Δεν λέει μια λέξη για τους 40.000 στρατό κατοχής, δεν λέει μια λέξη για τα ζητήματα της πώλησης, της καταπάτησης και της λαιλασίας της περιουσίας των Ελλήνων στα κατεχόμενα, δεν λέει μια λέξη για την Αμόχωστο, δεν λέει μια λέξη για την τουρκοποίηση και ισλαμοποίηση των κατεχομένων, και αυτό που βρήκε να πει είναι ότι οι καημένοι οι Τουρκοκύπριοι που υφίστανται τις συνέπειες της κατοχής. Ναι, ποιος την έκανε την κατοχής, της κατάστασης που επικρατεί. Ποιος την έκανε, ποιος προκάλεσε αυτό. Και λέει είναι σε υψηλότερο επίπεδο, λέει, είναι οι Ελληνοκύπριοι από τους Τουρκοκύπριους. Και ποιος θέλει αυτό. Ας διώξουν με τις κλωτσιές τους Τούρκους, τους επίκους και το στρατό, ας σπουδάσουν με επί ίσης ώρες με τους Ελληνοκύπριους, ας διεκδικήσουν επί ίσης ώρες δουλειές στην αγορά, στα πανεπιστήμια, στο κράτος και ας γίνουν καλύτερα από τους Ελληνοκύπριους. Τους εμποδίζει κανένας? Αυτά με την Κύπρο. Να πάμε τώρα τι γίνεται με τη Βόρεια Ήπειρο. Εκεί
Ήρθε εδώ ένας τώρα, τι να σας πω, δεν θέλω να λέω κιόλας, ένας πολιτικός και μου λέει μην ανησυχείς, θα απελευθερωθεί ο Μπελέρης. Πριν από 2-3 μήνες. Λέω πώς θα γίνει αυτό. Λέει αυτό το τελικό, λέει, το δικαστήριο που θα τον παραπέμψουν, το ελέγχουν οι Αμερικανοί, λέει, θα τον απελευθερώσουν. Αυτοί θα... Έτσι του τα έλεγαν, έτσι και ήρθε, μου τα έλεγε γιατί φώναζα από εδώ. Τα ίδια ακριβώς που έλεγαν και στον Ιωαννίδη το 1974, τα ίδια ακριβώς αυτά που λένε τώρα στην Μπακογιάννη, το Βενιζέλα και τον Κοτζιά και ποιον άλλον εκεί τα άλλα τα αθήρματα και τα ακολουθήματα των πρεσβειών. Τα κουτέ. Περίμενα και εγώ, λέω, μπορεί να γίνει. Έκανε κανένα δύο κινήσεις ο Μητσοτάκη, έστειλε εκεί τον Παπασταύρο, έστειλε τον Συρίγο. Για κοιτάξτε τι έγινε, 2 χρόνια φυλακή ο Μπελέρης. 2 χρόνια φυλακή. Ο εκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας, Φρέντης Μπελέρης, εξέδωσε την παρακάτω δήλωση μετά την ανακοίνωση της καταδίκης του σε 2 χρόνια φυλάκισης. Ήταν μια δίκη παροδία. Με πλαστό ποινικό μητρό, χωρίς αποδείξεις, χωρίς άλλους μάρτυρες εκτός από έναν που χρηματιζόταν από την αστυνομία, με διορισμένη δικαστήνα, μέσα σε γυάλινο κλουβί χωρίς επικοινωνία με τον δικηγόρο μου, σήμερα το αλβανικό δικαστήριο με καταδίκασε χθες σε 2 χρόνια φυλάκισης. Το έγκλημά μου είναι ότι εμείς οι Χιμαραίοι θέλουμε να είμαστε οι κύριοι της προγονικής μας γης. Το έγκλημά μου είναι ότι οι συμπατριώτες μου Χιμαραίοι με εξέλεξαν δήμαρχο ενάντια στα σχέδια του Αλβανού Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ, αυτή είναι η δικαιοσύνη που θέλετε για μας. Αφήνω τους δικαστές στη χλέβη του αλβανικού λαού. Εγώ θα συνεχίσω τον αγώνα μου για δικαιοσύνη και δημοκρατία στο όνομα των συμπολιτών μου. Αργά ή γρήγορα θα βρω δικαιοσύνη. Έχω τόση υπομονή όση χρειάζεται για να φτάσω στο τέρμα αυτής της υπόθεσης. Διονύσιος Φρέντης Μπελέρης, εκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας. Υπόψιν, γιατί υπάρχουν εδώ τα παπαγαλάκια ή άνθρωποι που παρασύρονται από τον πόλεμο που γίνεται τον επικοινωνιακό από αυτούς που λέει ο Παντελής, μου λέγανε τι Έλληνας είναι αυτός ρε, τι Φρέντης. Ο αδερφός του εδώ λέγεται, για να δω τώρα, Λεωνάρντο, να σας πω κάτι, μου τα λένε βορειοπυρώτες, μας δίνει να λέει μια λίστα με ονόματα, λέει διαλέξτε. Και δεν είχε ελληνικά ονόματα, είχε είτε λατινο τέτοια ή αυτά που διάβασαν, που διαβάζουμε. Άρα γιατί κατηγορούμε τους ανθρώπους. Φταίνε αυτοί επειδή γεννήθηκαν κάτω από ένα στιγνό κομμουνιστικό καθεστώς του Χότζα ή μετά πιανού ήταν ο άλλος. Δεν τρεπόμαστε λίγο αντί να δείχνουμε αλληλεγγύη στους ανθρώπους. Να τους κατηγορούμε κιόλας. Ο αδερφός του, Λεωνάρντο Μπελέρη, λέει ήταν σαν να την περίμενε αυτή την απόφαση. Δυστυχώς από την πρώτη στιγμή ο στόχος της κυβέρνησης Ράμα είναι να μην αλλάξει χέρια ο Δήμος Χιμάρας. Από εδώ και πέρα εμείς θα ακολουθήσουμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Θα πάμε στο εφετείο, μετά αναγκαστικά θα πάμε στο ανώτατο δικαστήριο και μετά μένει να πάμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Όπου εκεί θα είναι βέβαια η δικαίωση του Δημάρχου Χιμάρας. Όλα αυτά θέλουν χρόνο και δυστυχώς, κρατήστε το αυτό, οι αλβανικές αρχές και οι αλβανικές υπηρεσίες παίζουν πάρα πολύ καλά με τον χρόνο. Οι ενέργειες που έγιναν από ελληνικής πλευράς και από το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έφεραν κάποιο αποτέλεσμα, λέει ο αδερφός του Μπελέρη. Ειδικότερα ότι ό,τι και να έχει γίνει δεν έφερε αποτέλεσμα, λέει. Δυστυχώς προήλθε η καταδίκη του Δημάρχου Χιμάρας, χωρίς να πω στη διαδικασία να κρίνω εάν έγιναν πράγματα σωστά ή λάθος. Τι να πεις, ταλέπορε κι εσύ. Η κυρία Παπαδοπούλου, που την έχουμε υπουργό ακόμα, υπουργό εξωτερικών, είχε πει: μα είναι άτομο με σκιές ο Μπελέρης, λέει, γιατί να τον υποστηρίξουμε. Όταν βλέπει ο άλλος τέτοιες δηλώσεις από την Υπουργό Εξωτερικών, τι θα κάνει. Τι θα κάνει, ενθαρρύνεται να κάνει αυτά που έκανε. Είπε ότι ο ίδιος στο εφετείο θα ακολουθήσει η καταδίκη του Δημάρχου, μπορεί να μειώσει την ποινή του, αλλά δεν τους ενδιαφέρει τόσο το πρόσωπο Μπελέρης, αν θα μειωθεί ή θα μεγαλώσει η ποινή του. Θέλουν στην έφεση να τον καταδικάσουν, να λερωθεί το ποινικό του μητρό, να χάσει αυτομάτως το Δημαρχείο. Αυτό ήταν το σχέδιό τους εξ αρχής και μέχρι τώρα δείχνει να ολοκληρώνεται. Επίσης του είπαν ότι εάν στην πρώτη έφεση που θα κάνει ο Φρέντι καταδικαστεί έστω και μία ώρα, αυτομάτως χάνει το Δημαρχείο. Ουσιαστικά έχει κάνει 15 μήνες φυλακή. Ο αδερφός μου αποφυλακίζεται τα Χριστούγεννα, ούτως ή άλλως. Αλλά δεν αναλαμβάνει δήμαρχος. Εάν στην πρώτη έφεση που θα κάνει καταδικαστεί, ναι, είπαμε, μετά μάλλον θα προκηρύξουν εκλογές, από την πρώτη μέρα της σύλληψής του μέχρι σήμερα
η μόνη πρόταση που έχει γίνει στο Φρέντι είναι να απολέσει το Δήμο Χιμάρας. Δηλαδή να δηλώσει παραίτηση για να κερδίσει την ελευθερία του. Να τους χαίρεστε, κύριε Δένδια που μου τον, και κύριε Μητσοτάκη που μου το φέρατε εδώ το ράμα. Του πληρώσατε την έκθεση έργων τέχνης. Τον έκανε ο Μητσοτάκης και τραπέζι στο Μαξίμου και μετά πήγε και καταδίκασε τον Μπελέρη. Δεν ντρέπεστε λίγο με τις πράξεις σας? Δεν ντρέπεστε? Δεν ντρέπεστε? Ποιοι ήταν οι σύμβουλοι που σας πρότεινα να το κάνετε αυτό? Γιατί δεν τους πετάτε με τις κλωτσιές έξω? Αντώνη Σαμαράς, η καταδίκη Μπελέρη όχι μόνο προκαλεί την Ελλάδα, αλλά δείχνει την περιφρόνηση στους κανόνες που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, η σημερινή Αλβανία του Ράμα δεν έχει καμία θέση στην Ευρώπη, ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ο Σαμαράς ουσιαστικά επιρρύπτει ευθύνη στην κυβέρνηση Ράμα για τον εκτροχιασμό της γειτονικής χώρας μετά την απόφαση του Αλβανικού Δικαστηρίου για διετή ποινή φυλάκισης. Νωρίτερα σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας την απόφαση του Αλβανικού Δικαστηρίου, κάνοντας λόγο για δυσανάλογη σε σχέση με την έκταση του φερμένου αδικήματος. Από τότε τον έχει πιάσει, μετά την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, τον έχει πιάσει κρύος υδρότας στον Έντι Ράμα. Δεν ξέρει τι να κάνει και πού να κρυφτεί. Εσείς που θα κρυφτείτε αν ξυπνήσει ο ελληνικός λαός? Και χθες στα εγγένεια της βάσης της νατοϊκής αεροπορικής στην Κούτσοβα ήταν ο Χαλούκ Μπαϊρακτάρ, αδερφός του Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ, και τον συνέλαβε ο δημοσιογραφικός φακός αρκετές φορές να συνομιλεί με το Ράμα. Υπόψη ότι πούλησαν Μπαϊρακτάρ οι Τούρκοι, επιθετικά Μπαϊρακτάρ, και στο Κωσυφοπαίδιο και στην Αλβανία. Ένα τελευταίο να πω σε αυτούς που έχουν αμφιβολία πώς πρέπει να λειτουργούν τα κράτη και δεν ταυτίζομαι ούτε με τον Όρμπαν ούτε με τον οποιονδήποτε. Προσέξτε πώς λειτουργούν τα κανονικά κράτη. Δεν μπορούμε κατηγορηματικά να στηρίξουμε την υποψηφιότητα ενός γενικού γραμματέα που ήθελε στο παρελθόν να γονατίσει την Ουγγαρία, είπε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη Βουδαπέστη ο Υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σαγιάρτο της Ουγγαρίας. Θα ήταν απροσδόκητο εκ μέρους μας. Ο Μαρκ Ρούτε, για το Μαρκ Ρούτε λέει, επέκρινε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν. Το 2021, οργισμένος με έναν ουγγρικό νόμο που τον θεωρούσε ομοφοβικό, είπε ότι η Ουγγαρία δεν έχει πλέον θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν δεν του ταιριάζουν οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Όρμπαν δεν έχει παρά να ενεργοποιήσει το άρθρο 50 της συνθήκης που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό και να αποχωρήσει από την Ένωση. Το όνομα του απερχόμενου Πρωθυπουργού είπαμε ότι, αλλά αν υπάρχει βέτο από έναν, νομίζω ότι δεν γίνεται. Εδώ λοιπόν, προσέξτε, δεν έχω πρότυπο κανέναν. Αλλά εδώ υπάρχει ένα παράδειγμα. Μια χώρα που έχει φάει πολύ ξύλο για τις θέσεις που έχει πάρει, για ένα θέμα που την αφορά, που λέει Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ που θα αποφασίζει και για μένα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να εξοντώσει τη χώρα μου, δεν πρόκειται να γίνει. Τελεία και παύλα. Και δεν σκέφτονται άμα θα τους βάλουν κακό βαθμό ο κύριος Μπάιντεν, ο κύριος Τραμπ, ο κύριος, πώς τον λένε αυτόν, ο Σούνακ ή οποιοδήποτε άλλος. Γιατί? Πρώτα το εθνικό συμφέρον και μετά το εταιρικό ή το συμμαχικό. Εντάξει. Αυτή ήταν η χθεσινή μας, ο τίτλος της χθεσινής μας εκπομπής. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται εκεί στο Ισραήλ. Ο Χακάν Φιντάν κατηγόρησε την Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς να την κατονομάσει, ότι έχει γίνει ένας σταθμός μέσω του οποίου το λιμάνι της Λάρνακας εννοεί, μέσω του οποίου στέλνονται όπλα και περιομικά στο Ισραήλ υπό τον μανδύα ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Ερντογάν δέχθηκε στο γραφείο του, στο προεδρικό μέγαρο του Μαχμούτ Αμπάς, τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, και εκεί είπε μεταξύ άλλων τα εξής: είμαστε μάρτυρες μιας από τις μεγαλύτερες βαρβαρότητες του αιώνα, με την απεριόριστη υποστήριξη των δυτικών δυνάμεων, ο Νετανιάχου και η κυβέρνηση του διαπράττουν γενοκτονία εναντίον του Παλαιστινιακού λαού. Ο Νετανιάχου και οι συνεργάτες του στη δολοφονία θα πληρώσουν σίγουρα ενώπιον του νόμου και της δημόσιας συνείδησης κοινής γνώμης για κάθε σταγόνα αίματος που χύθηκε. Ως Τουρκία έχουμε ανακοινώσει ότι είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη στο πλαίσιο ενός εγγυητικού μηχανισμού.
θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και στην προσεχή περίοδο. Όσον αφορά τους επίκους, προσέξτε τώρα, ο δολοφόνος κατηγορεί τους άλλους ως δολοφόνους. Οι Ισραηλινές επιθέσεις στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη ήταν στην κορυφή της ατζέντας μας σε κάθε συνάντηση που είχαμε, σε κάθε επίσκεψη στο εξωτερικό. Σχολιάζοντας ότι οι λεγόμενοι έπικοι, οι οποίοι στην πραγματικότητα καταλαμβάνουν και κλέβουν εδάφη που ανήκουν στους Παλαιστινίους, αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τη λύση. Ενώ οι δικοί σου έπικοι που κλέβουν τις περιουσίες των Ελλήνων, τι είναι? Αλλά ποιος έχασε την τροπή να τη βρίσκει εσύ? Το Αζερβαϊτζάν γκρέμισε το κτίριο του κοινοβουλίου του Αρτσάχ, του Ναγκόρνο Καραμπάχ, και ένα κτίριο που ήταν για τους τραυματίες του πολέμου. Και λέει ότι το γκρέμισε γιατί ήταν αυθαίρετο. Τι αυθαίρετο? Δεν ήθελε να μένουν οι μνήμες της λειτουργίας της δημοκρατίας, της αυτόνομης δημοκρατίας, της αυτοανακηρυχθήσας δημοκρατίας. Προβλήματα στην μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Νετανιάχου δήλωσε εν όψη του Ραμαζανιού ότι θα ασκήσουν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα οι μουσουλμάνοι στη διάρκεια του Ραμαζανιού. Η πολιτική του Ισραήλ ήταν και θα είναι πάντα η διατήρηση της ελευθερίας της λατρείας για όλες τις θρησκείες. Φυσικά πάντα ενεργούσαμε με αυτόν τον τρόπο κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού και έτσι θα ενεργήσουμε και τώρα. Η κυβέρνηση της Χιλής, η οποία συμμετέχει στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής στο Διεθνές Δικαστήριο για Γενοκτονία εναντίον του Ισραήλ, με απόφαση της κυβέρνησης της Χιλής, στη Διεθνή Έκθεση Αεροπορίας και Διαστήματος του 2024, η οποία θα διεξαχθεί από 9 μέχρι 14 Απριλίου, δεν θα υπάρξει συμμετοχή Ισραηλινών επιχειρήσεων. Η Χιλή έχει διακόψει έχει καλέσει τον πρέσβη της από το Ισραήλ. Συντονισμένη ρήψη ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βόρεια Γάζα, πάνω από 36.000 γεύματα έριξαν από αέρος αμερικανικά και ιορδανικά αεροσκάφη στη λωρίδα της Γάζας. Και αυτό γιατί στη Βόρεια Γάζα δύσκολα να φτάσουν τα φορτηγά και έτσι τώρα μένει μόνο το πάνω. Όσον αφορά τις συνομιλίες, συνεχίζονται. Εδώ είμαστε Τετάρτη, δεν έχουμε λεπτομέρειες. Από τις ΗΠΑ έχουμε μόνο κάποιες αισιόδοξες εκτιμήσεις ότι θα τελεσφορήσουν, καλούν τη Χαμάς να συμφωνήσει για την εκεχηρία. Να πάμε στο τέταρτο θέμα μας, το πέμπτο θέμα μας. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, η εφημερίδα Μαρίβ. Χθες η Χεσμολάχ εκτόξευσε ρουκέτα στον οικισμό Χαρβ Μπλουμ, ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 χιλιόμετρων από τα σύνορα του Λιβάνου. Ένας από τους πυράβλους έπεσε κατευθείαν στην αυλή του σπιτιού. Επίσης, πολύ σημαντική εξέλιξη, έμεσες συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ θα αρχίσουν στη διάρκεια του Ραμαζανιού. Έδωσε συνέντευξη ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμ Μικάτι στο λιβανέζικο Αλ Τζαντίτ και είπε ότι ήρθε εδώ ο Χοκστάιν, μας έκανε κάποια πρόταση, θα πάει, πήγε στο Ισραήλ, περιμένω να μου πει τι είπε το Ισραήλ και δεν το είπε αλλά το υπονοεί, ότι όσο διαρκεί η εκεχηρία των 6 εβδομάδων θα κάνουμε και εμείς συνομιλίες, ούτως ώστε, θα έχουμε και εμείς εκεχηρία δηλαδή, ούτως ώστε να κάνουμε μια συμφωνία να απομακρυνθούν οι Χεσμολάχ από τα σύνορα με το Ισραήλ, να αποδοθούν κάποια εδάφη που θεωρεί ο Λίβανος ότι κατέχει το Ισραήλ και έτσι να έχουμε μια κατάπαυση του πυρός ή αν θέλετε και μια ειρήνη στην περιοχή. Η Εμένη θα απαιτήσει από τα ξένα πλοία να λάβουν άδεια από αυτήν για διέρευση μέσω της Ερυθράς Θάλασσας προς τη διόρυγα του Σουέζ. Τα πλοία που επιθυμούν να διέρθουν μέσω της Ερυθράς Θάλασσας θα πρέπει να λάβουν άδεια από την αρχή ναυτιλιακών υποθέσεων της Ιεμένης, δήλωσε ο Υπουργός Επικοινωνιών της Αραβικής Δημοκρατίας, Μίστερ Αλ Νουμαΐρ. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε με αιτήματα για άδειες και ταυτοποίηση πλοίων του πολεμικού ναυτικού της Ιεμένης και επιβεβαιώνουμε ότι αυτό γίνεται λόγω ανησυχίας για την ασφάλειά τους, είπε ο Νουμαΐρ στο Αλ Μασίρα TV. Λοιπόν, αυτά και για το πάμε στο επόμενο θέμα που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τελειώνει και ο χρόνος μας δυστυχώς. Καταρχάς, ο Τραμπ νίκησε σχεδόν σε όλες τις πολιτείες, στις 13, νομίζω στις 14, στις 15. Έχασε στο Βερμόντ,
Έχω πάει στο Βερμόντ, είναι μια πολύ όμορφη περιοχή, αραιοκατοικημένη, με λίγους εκλέκτορες. Πάντως λέει ότι έχει πόσους εκλέκτορες αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχει συγκεντρώσει τους 1215, από τους 1040, έχει τους 1040 αντιπροσώπους έχει εξασφαλίσει από τους 1215 και λέει ότι τις επόμενες μέρες έχει σε τρεις πολιτείες, αν κερδίσει σε τρεις πολιτείες έχει τελειώσει δεν... και μετά από αυτά η Νίκη Χάλεϊ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται. Μετά την απόσυρσή της λοιπόν έχουμε και την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, τώρα μένει δίκη για ποινικό θέμα που θα γίνει στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την ημέρα μεγάλη μέρα, στράφηκε εναντίον του Μπάιντεν, ο χειρότερος πρόεδρος. Ο δε Μπάιντεν είπε, πριν από 4 χρόνια υπέβαλα υποψηφιότητα λόγω της υπαρξιακής απειλής που έθετε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερική που όλοι πιστεύουμε. Είναι επικεντρωμένο στη δική του ότι αν κερδίσει τότε θα καταστρέψει ό,τι έχουμε χτίσει αυτά τα χρόνια. Είναι επικεντρωμένο στη δική του εκδίκηση και ανταπόδοση, όχι στον Αμερικανικό λαό. Η Νίκη Χέιλι λοιπόν μάλλον αποχωρεί. Θα δούμε όμως αν θα καλέσει τους ψηφοφόρους να στηρίξουν Τραμπ ή να στηρίξουν Biden. Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι δύσκολο να πει για τον Biden. Η Ομπάμα, η Μισελ Ομπάμα δήλωσε ότι δεν προτίθεται να είναι υποψήφια αν αποσυρθεί για διάφορους λόγους ο Τραμπ. Και έχουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Παρετήθηκε από τα καθήκοντά της η Βικτόρια Νούλαντ, υπουργός εξωτερικών πολιτικών υποθέσεων του State Department. Αυτό ανακοίνωσε ο Άντονι Μπλίνκεν. Τι είπε, Μπλίνκεν, η Βικτόρια Νούλαντ σκοπεύει να παρετηθεί από αναπληρώτρια υπουργός εξωτερικών. Και έχουμε δηλώσεις τώρα, δεν έχουμε χρόνο να αφαιρθούμε σε αυτές. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Οι Ρώσοι λένε, οι δηλώσεις των Ρώσων, τη Ζαχάροβα και διαφόρων άλλων λένε ότι αυτό είναι η ομολογία της αποτυχίας, της χρεώνουν την αποτυχία και το αδιέξοδο που έχει βρεθεί η Ουάσιγκτον και η Δύση στην Ουκρανία και υπό την πίεση αυτής της κατάστασης φέρεται να αποχωρεί. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο, δεν της δώσαν κάποια θέση που ήθελε και την πήρε κάποιος άλλος. Εν πάση περιπτώσει η αποχώρησή της είναι ούτως άλλως ένα τεράστιο ζήτημα. Πρωταγωνίστρια στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σήμερα στην Ουκρανία είναι η κυρία Νούλαντ και ο κύριος Πάγιατ, που μετά την Ουκρανία που υπηρετούσε ως πρόεδρος ήρθε εδώ στην Ελλάδα. Οφείλω να ομολογήσω ότι εδώ στην Ελλάδα το έργο του που ξέρουμε ότι ήταν ένας εξαίρετος διπλωμάτης. Υπηρέτησε τα συμφέροντα της Αμερικής, αλλά έπαιρνε φιλελληνικές θέσεις και ακόμα και στο θέμα των 12 μιλίων. Και τον είχαν κατηγορήσει στην Αμερική οι Τούρκοι ότι έχει παρασυρθεί από τις θέσεις των εντοπίων, των Ελλήνων δηλαδή. Αυτά και με τις ΗΠΑ. Τελειώσαμε να πούμε το τελευταίο μας θέμα. Λοιπόν, ο Σοϊγκού, το είπαμε νομίζω και χθες, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαναγκάζεται, είναι η άποψη της Μόσχας, το ξεκαθαρίζω, από την επέκταση του ΝΑΤΟ στην Σκανδιναβία και από τις εξελίξεις στην Ουκρανία εξαναγκάζεται να δημιουργήσει δύο νέες στρατιωτικές περιφέρειες. Η μία είναι η στρατιωτική περιφέρεια της Μόσχας και η δεύτερη στρατιωτική περιφέρεια του Λένινγκραντ. Προσέξτε, μιλάμε για περιφέρειες γεωγραφικές, όχι της πόλης, που σημαίνει ότι θα αναλαμβάνουν την άμυνα σε αυτές τις περιοχές. Και η ρωσική άποψη είναι ότι αν είχαμε επιθετικές βλέψεις στη Σκανδιναβία θα είχαν προηγηθεί η ίδρυση των στρατιωτικών περιφερειών και η μεταφορά στρατευμάτων. Θεωρούμε ότι απειλούμαστε, λένε, από την επέκταση του ΝΑΤΟ, γι' αυτό στέλνουμε εκεί στρατό, εσείς βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Η άποψη του ΝΑΤΟ της Δύσης είναι ότι όποια χώρα θέλει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, εμείς δεν την απαγορέψουμε, την παίρνουμε. Εντάξει, τις δύο απόψεις λέω. Η Δύση δεν μπορεί να αποφασίσει πώς θα απαντήσει ο Πούτιν. Το πολιτικό, άρθρο το πολιτικό. Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόθυμες να αναγκάσουν τη Ρωσία να πληρώσει για την αποκατάσταση της Ουκρανίας, αλλά δεν μπορούν να συμφωνήσουν για το πόσο μακριά πρέπει να φτάσουμε, γράφει το πολιτικό. Η ιδέα της κατάσχεσης άνω των 250 δισεκατομμυρίων ευρώ
σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία φαίνεται πολύ δελεαστική αλλά προκαλεί μεγάλη ένταση μεταξύ των συμμάχων. Αυτό είναι το σχέδιο που η κυβέρνηση Biden προωθεί ενεργά. Η Ευρώπη ανθίσταται και η Ευρώπη λέει να βάλουμε μόνο τις αποδόσεις των τους στόχους δηλαδή, να τους δώσουμε στην Ουκρανία, όχι τα ίδια τα κεφάλαια, γιατί μπορεί έτσι να μπλέξουμε σε νομικές περιπέτειες με τη Ρωσία που κανείς δεν ξέρει που μπορούν να φτάσουν. Ο Μακρόν, χθες Τρίτη, προέτρεψε τους συμμάχους να μην είναι τόσο δειλή στην υποστήριξη του Κιέβου απέναντι στη ρωσική απειλή. Πρόσθεσε ότι υποστηρίζει πλήρως τις δηλώσεις που έκανε για να στείλει στρατεύματα το ΝΑΤΟ, οι χώρες του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Σίγουρα πλησιάζουμε σε μια στιγμή για την Ευρώπη στην οποία θα είναι απαραίτητο να μην είμαστε δειλοί, είπε ο Μακρόν κατά την επίσκεψή του στην Τσεχία και στην επίσκεψή του, στην συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Πάβελ. Μιλώντας αργότερα στη συνάντησή του με τον Πέτρ Πάβελ, τον Τσέχο ομολογό του, είπε: «Αυτός είναι ή δεν είναι ο δικός μας πόλεμος. Μπορούμε να κοιτάξουμε μακριά θεωρώντας ότι μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα απλά να κυλήσουν. Δεν το πιστεύω και γι' αυτό ζήτησα μια στρατηγική αναβάθμιση και το υποστηρίζω πλήρως. Δεν θέλω κλιμάκωση, ποτέ δεν υπήρξαμε φίλοι του πολέμου», λέει ο Μακρόν, αλλά έχουμε την αντίδραση από, και από τις ΗΠΑ για το θέμα. Ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, είπε: «Μα δεν ζήτησε, λέει, ο Ζελένσκι ποτέ στρατιωτικά τμήματα του ΝΑΤΟ. Όπλα και πυρομαχικά ζητάει. Άρα δεν τίθεται τέτοιο θέμα, η Αμερική δεν πρόκειται να στείλει», απαντώντας στη δήλωση Μακρόν. Επίσης, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για δύο ανωτάτους αξιωματικούς της Ρωσίας. Ο ένας είναι για να δούμε, Σεργέι Ιβάνοβιτς Κόμπιλας και ο άλλος είναι ο Βίκτορ Νικολάγεβιτς Σοκολόφ. Ο Κόμπιλας είναι διοικητής των στρατηγικών αεροσκαφών της Ρωσίας και ο άλλος είναι διοικητής του στόλου του Ευξήνου Πόντου και λέει ότι οι πυραυλικές επιθέσεις που ξεκίνησαν είτε από στρατηγικά αεροπλάνα, αεροπλάνα στρατηγικού βαρδισμού, είτε από πλοία του Ευξήνου Πόντου, προκάλεσαν ζημιές οι οποίες υπερέβαλαν τους στόχους που βάλατε και έπληξαν τον κόσμο. Άρα είναι υπερβολικές, λέει, σε σχέση με οποιοδήποτε αναμενόμενο στρατηγικό πλεονέκτημα και οι εισαγγελείς συνεχίζουν να ερευνούν τα πιθανά εγκλήματα πολέμου. Η Ρωσία δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ούτε και τα θεωρεί άκυρα τα εντάλματα σύλληψης. Έχουμε και άλλα θέματα, ο χρόνος έχει φύγει. Λοιπόν, αυτά, επειδή εγώ ήμουν καλός μαθητής, θα πω αυτό που είπε ο Νίκος. Επέκταση στα χωρικά μίλια, επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια τώρα, επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια τώρα, επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια τώρα. Εντάξει, Νίκο. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε καλά.